Ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάπλαση της οδού Πανταζίδου. Την 1η Νοεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων. Αθλητές που έχουν διακριθεί θα βραβεύσουν οι ενεργοί πολίτες Δηδημοτήχου. Περισσότεροι από 50 αθλητές από το Δηδημότυχο έχουν διακριθεί σε μεγάλους αγώνες τα τελευταία χρόνια. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 5 Πολυνίκια που διοργάνωσε ο Πολυνίκης Ορεστιάδας. Συμμετοχές αθλητών από όλη τη Θράκη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή 23 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Έξυπνα παγκάκια, νέος φωτισμός και αναπλάσεις πεζοδρομίων περιλαμβάνονται στο σχέδιο για την ανάπλαση της οδού Πανταζίδου. Πρόκειται για το δρόμο που βρίσκεται μεταξύ των δύο τμήματων της κεντρικής πλατείας Ορεστιάδας. Ο Δήμος Ορεστιάδας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 446.500 ευρώ. Στην ανάπλαση της οδού Πανταζίδου και συγκεκριμένα στο τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, προχωράει ο Δήμος Ορεστιάδας. Μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση προσφορών μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, ενώ την 1η Νοεμβρίου θα γίνει η αποσφράγηση των φακέλων. Η Πανταζίδου από το κομμάτι της Εμμανουήλ Ρήγα μέχρι και τη Σκρά είναι ένα έργο το οποίο είχε μείνει ημιτελές. Όταν διαμορφώθηκε η πλατεία και βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης η οποία έχει πραγματοποιηθεί, είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε μείνει ημιτελές εδώ και αρκετά χρόνια. Έφτασε λοιπόν η στιγμή, βρήκαμε χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του Πράσινου Ταμείου. Και υποβάλαμε την πρότασή μας, άμεσα εγκρίθηκε η πρόταση που υποβάλαμε και είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή του διαγωνισμού, ο οποίος έχει ανεβεί, είναι στον αέρα του ΚΙΜΔΙΣ από την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι 26 Οκτωβρίου είναι η τελική ημερομηνία στο να καταθέσουν τις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι για να αναλάβουν το έργο και στις 1 Νοεμβρίου γίνεται η αποσφράγηση των προσφορών αυτών. Είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει συνολικά την όψη του κεντρικότερου σημείου, αν θέλετε, του αστικού ιστού. Θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά το μέρος της πλατείας, η επέκταση της πλατείας. Στο έργο προβλέπεται μεταξύ άλλων η ανάπλαση των πεζοδρομίων και η τοποθέτηση φωτισμού. Έχουμε προβλέψει να τοποθετηθούν έξυπνα παγκάκια, εφαρμογές πλέον που χρησιμοποιούν οι νέοι, και καθώς επίσης και αστικός εξοπλισμός, ο οποίος θα μορφύνει το δρόμο αυτό. Να πω επίσης ότι μέσα στο έργο αυτό προβλέπεται και η αναμόρφωση του πεζοδρομίου, το οποίο είναι από την Κωνσταντινούπολη, επί της Εμμανουήλ Ρήγα, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την Πανταζίδου. Οπότε συνολικά και με το έργο του Open Mall, το κέντρο του αστικού ιστού, το εμπορικότερο σημείο του αστικού μας ιστού, ολοκληρώνεται όσον αφορά τις αναπλάσεις. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης δεν θα επηρεαστεί το καθεστώς διέλευσης οχημάτων τροποδοσίας τις πρωινές ώρες. Διέλευση οχημάτων θα παραμείνει ως έχει. Προβλέπεται μέσα στη μελέτη, από την αρχική της μελέτη, να υπάρχει διέλευση οχημάτων μόνο για φορτοεκφορτώσεις και για οχήματα τα οποία είναι άμεσες ανάγκες. Θα διαμορφωθεί το οδόστρωμα έτσι ώστε τα 5 μέτρα που χρειάζονται για την διέλευση των οχημάτων, ένα ασφαλτοστρωμένα, και στο υπόλοιπο κομμάτι της Πανταζίδου θα γίνουν οι πλακοστρώσεις με τους γρανίτες, ο οποίος βλέπετε που υπάρχουν και στην πλατεία, και θα τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός, όπως επίσης και τα φωτιστικά, διότι είναι δύο κομμάτια δρόμου τα οποία είναι αρκετά σκοτεινά, παρόλο που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Μετά από αρκετά χρόνια λοιπόν, οδεύουμε προς την λύση του θέματος αυτού και στη συνολική ανάπλαση όπως είχε προβλεφθεί από την αρχική της μελέτη. Προβλέπετε θα ολοκληρωθεί μέσα στο 23. Ναι, είναι έργο το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο 23. Εάν δεν υπάρχει καμία εμπλοκή στην διαγωνιστική διαδικασία, θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Δεν αποκλείονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, Γιάννη Μαργαριτίδη. Το κόστος παραγωγής με τη μεγάλη αύξηση της τιμής των εφοδίων και του πετρελαίου είναι ζητήματα που καθημερινά δυσκολεύουν την αγροτική παραγωγή. Δεν αποκλείται να υπάρξουν και φέτος αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι λόγοι που οθούν τους αγρότες στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο μαζικών κινητοποιήσεων έχουν να κάνουν με τις οικονομικές δυσκολίες που καταγράφονται. Πάρθηκαν αποφάσεις να συμμετέχουν οι αγροτικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες στις 9 του Νοέμβρη που θα γίνει η γενική απεργία. Συμμετέχουμε σε αυτές, στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε αυτές τις απεργίες, γιατί σας είπα ότι και οι ίδιοι είμαστε καταναλωτές, είμαστε παραγωγοί, ζούμε τα προβλήματα στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα, όσο αυξάνονται τα προβλήματα, ειδικά στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο, τόσο οι αγρότες εσπερώνονται γύρω στους αγροτικούς συλλόγους και στις ομοσπονδίες. Τα ενδεχόμενα για κινητοποίηση, από ό,τι φαίνεται, είναι ανοιχτά. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι στην υπόλοιπη Ελλάδα
άρχισαν τις κινητοποίησεις. Αυτά θα ξανασυνεδριάσει η Γραμματεία και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τις αποφάσεις για τυχόν κινητοποίησεις με αγροτικά μηχανήματα παίρνουν οι ίδιοι αγρότες. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλογών Εύρου, Γιάννης Μαργαρετίδης, αναφέρεται και στην ερήμωση της Πέθρου. Οι διαμαρτυρίες γίνονται γιατί βλέπουμε ότι η περιοχή μας ερημώνει, φεύγουν οι νέοι, δεν παραμένει κανένας στην περιοχή του και από τη μεριά της πολιτείας, από τη μεριά της κυβέρνησης δεν παίρνονται κάποια μέτρα ώστε να στηριχθεί ο κόσμος, οι νέοι να μείνουν στα χωριά τους. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και απόλυτα επιτυχημένη η διοργάνωση των 5ων αγώνων Πολυνίκια. Τους αγώνες διοργάνωσε ο Πολυνίκης Ορεστιάδας στο στάδιο Ορεστιάδας και συμμετείχαν μικροί αθλητές από όλη τη Θράκη. Μικροί αθλητές τύπου από όλη τη Θράκη συμμετείχαν στα 5ª Πολυνίκια που διοργάνωσε ο Πολυνίκης Ορεστιάδας. Το στάδιο Ορεστιάδας γέμισε με παιδιά και γονείς, με τους συμμετέχοντες να επιβραβεύουν όλες τις προσπάθειες. Η μέρα καταρχήν βοήθησε πάρα πολύ καλά, είναι ο καιρός πάρα πολύ καλός, έχουν έρθει όλες οι ομάδες που θα έρθουν, πλησιάζουμε τα 300 συμμετοχές, οι γονείς στην Κερκίδα πιστεύω είναι αρκετοί και στηρίζουν τα παιδιά τους, θεωρώ ότι όλα μια χαρά. Περισσότερο από όλους οι μικροί αθλητές χάρηκαν τη συμμετοχή, καθώς απέκτησαν εμπειρίες, έκαναν γνωριμίες και συναντήθηκαν με παιδιά από άλλες πόλεις. Ασχολούμαι 5 χρόνια, κάνω 150 μέτρα. Και πώς βλέπεις αγώνες σήμερα? Ωραία είναι, έχουμε να δούμε, έχουν να γίνουν τέτοια αγώνες πολύ καιρό λόγω του COVID. Και ναι, αυτό, γενικά έχουμε μαζέψει πολύ κόσμο. Και εγώ ασχολούμαι 5 χρόνια με το στίβο και έχω άθλημα 80 μέτρα sprint. Επίσης, πώς αγώνες σήμερα που έχουν έρθει παιδιά από όλες τις πόλεις? Επίσης είναι πολύ ωραία να βλέπουμε πιο καινούργια παιδιά εδώ πέρα, πιο μικρά. Και έχει πάρα πολύ καιρό να γίνουν αγώνες τέτοιοι εδώ πέρα, σε αυτό το γήπεδο. Οι αγώνες ήταν πολύ καλοί, άρχισα λίγο αλλά δεν πειράζει. Είμαι αθλήτρια των 100 μέτρων με τον ποδίον, από τις Μυρμιδόνες. Και σήμερα βοηθάω εδώ τον προπονητή μου για τους αγώνες. Έχουμε εδώ τα παιδάκια, περνάνε ωραία έτσι. Η συμμετοχή μετράει, οι εμπειρίες και είναι για το μέλλον. Ένα πολύ καλό, πολύ καλοί αγώνες για το μέλλον. Πώς φαίνεται σένα αυτό που γίνεται σήμερα? Εντάξει, είναι λίγο αγχωτικό. Αλλά όπως είπε και η Νικολέτα, η συμμετοχή μετράει. Είμαστε από τον Ρίσο, Κομωτινής. Οι αγώνες εδώ φαίνονται ωραίοι και θα περάσει, ελπίζω, μια χαρά ημέρα. Ασχολούμαι 3,5 στα 4 χρόνια με το στίβο. Γενικά εδώ πέρα έχει πολλές συμμετοχές, όλοι με χαμόγελα, ενθουσιασμένοι. Μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα και χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ. Μ' άρεσαν πολύ. Πήρες και μετάλλιο. Ναι, βγήκα στη δεύτερη θέση. Ασχολείσαι καιρό με το στίβο? Μερικά χρόνια. Θα συνεχίσεις, θες να συνεχίσεις? Ναι, κάποιες φορές το σταματάω, κάποιες φορές το συνεχίζω. Ο Πολυνίκης Ορεστιάδας αναπτύσσει το άθλημα του στίβου, το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην περιοχή της Ορεστιάδας. Ο στίβος επανέρχεται σιγά σιγά. Όλα τα αθλήματα είχαν μια πτώση λόγω της πανδημίας. Σιγά σιγά ξαναεπιστρέφουν τα παιδιά και θεωρώ ότι η πορεία θα είναι ακόμη καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε περισσότερα παιδιά στην Ορεστιάδα? Όμως συνεχίζουμε με τα κορίτσια. Ναι, θεωρώ ο στίβος χρόνο με το χρόνο έχει και περισσότερες επιτυχίες αλλά και περισσότερες συμμετοχές στις μικρές κατηγορίες που έρχονται για να γυμναστούν. Η συμμετοχή στα 5ª Πολυνίκια εκδηλώσεις στίβου. Η συμμετοχή των αθλητών είναι μεγάλη. Όλη η Θράκη στην ουσία είναι σήμερα στο γήπεδο στο Ορεστιάδος, στο Δήμο Ορεστιάδος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους οργανωτές, στην Πολυνίκη και να γίνονται τέτοια πράγματα με δύναμη, αγάπη και θέλω να συγχαρώ όλους τους δασκάλους που είναι σε αυτό το άθλημα και στηρίζω και την πόλη της Ορεστιάδος πολιτισμικά, αθλητικά και κοινωνικά. Πραγματικά, κάθε σκόνη που έρχεται στην πόλη της Ορεστιάδος είναι και μια διαφήμιση εκεί που πηγαίνουν. Η
οι φίλοι Μνημείων Μουσείων Πολιτισμού Παράδοσης του Δημοτήχου και της Περιφέρειας και η ομάδα εργασίας Εθελοντές Ενεργοί Πολίτες υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου θα προχωρήσουν στη βράβευση αθλητών από το Δημότηχο, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δημοτήχου στις 11 το πρωί. Στη βράβευση αθλητών, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε μεγάλες διοργανώσεις, θα προχωρήσουν οι ενεργοί πολίτες Δημοτήχου σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Δημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Η τελετή βράβευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δημοτήχου. Οι εθελοντές ενεργοί πολίτες υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου πραγματοποιούμε μία τελετή βράβευσης υπό το πλαίσιο των εορτών Βατάτζια 2022 που θα πραγματοποιηθούν στο Δημότηχο, εορτάζοντας τον τοπικό μας Άγιο Ιωάννη Βατάτζη. Θα πραγματοποιήσουμε μία βράβευση όλων των αθλητών που διακρίθηκαν σε μεγάλες και επίσημες διακρίσεις. Θα έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι στο κλασικό αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση και σε πολλά άλλα, στις πολεμικές τέχνες, στο τέικβοντο. Όλοι λοιπόν οι αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν σε επίσημους αγώνες θα έχουν καταγραφεί και θα βραβευθούν στην συγκεκριμένη μας τελετή. Την εκδήλωση αναμένεται να βραβευτούν περισσότεροι από 50 αθλητές. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο αριθμός είναι μεγάλος, έχει ξεπεράσει τους 50 αυτοί που θα βραβευθούν και αυτό δείχνει κάτι ότι το Δημότηχο είναι μια πόλη που γεννάει αθλητές και έχει αθλητικό πνεύμα δυνατό και πλέον ήρθε και η ώρα να τους βραβεύσουμε όλους μαζί για να δώσουμε και σε αυτούς μια ηθική απολαυή για τους προσπάθειες και για τους κόπους τους, αλλά από την άλλη λίγο να μπορέσουμε για την νεότερη γενιά να την δώσουμε παραδείγματα για να ανεβεί και να κάνει τα ίδια και μεγαλύτερα αθλήματα και άθλους. Είναι σημαντικό λοιπόν σε όλους να έρθουν, να γνωρίσουν από κοντά όλους αυτούς τους αθλητές και να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή που θέλουμε να την κάνουμε λαμπρή άξια της αξίας τους. Το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό επισημαίνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και στα αδιέξοδα που βιώνουν τα παιδιά αλλά και οι οικογένειές τους μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια έχοντας δωρεάν και άμεση πρόσβαση σε ενημέρωση και υποστήριξη. Είναι η ώρα να μιλήσουμε για την ασφάλεια των παιδιών μας. Η γραμμή 1056, το chat 1056, το χαμόγελο του παιδιού, είναι δίπλα σας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Καθημερινά, παιδιά πεθαίνουν ψυχικά και σωματικά από τη φρίκη της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αυτό συνεχίζει να μένει μυστικό. Μόνο το πρώτο εξάμεινο του 2022, το χαμόγελο του παιδιού έλαβε 557 ανώνυμες και επώνυμες αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης που αφορούσαν στο σύνολο 964 παιδιά. Από αυτά τα 964 παιδιά, τα 14 μόνο αφορούσαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Τα στατιστικά του οργανισμού του χαμόγελου του παιδιού μιλούν από μόνα τους. Πίσω από κάθε έναν από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται μια οικογένεια, ένα παιδί που υποφέρει. Είναι καιρός, τονίζει το χαμόγελο του παιδιού, να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι το χαμόγελο τη δεδομένη στιγμή ως κέντρο αναφορά στην Ελλάδα για κάθε παιδί σε κίνδυνο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά προκειμένου να οργανώσουν τη μέρα τους. Τους τελευταίους 17 μήνες το χαμόγελο του παιδιού χειρίστηκε 25 υποθέσεις εφήβων τα οποία έφυγαν από το σπίτι τους με στόχο να συναντήσουν ένα άτομο που γνώρισαν σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το χαμόγελο του παιδιού εδώ και 27 χρόνια δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση του φαινομένου, καταθέτοντας 27 χρόνια τώρα συγκεκριμένες προτάσεις προς ανοιχτό διάλογο. Με αποκορύφωμα την Πανελλαδική Εκστρατεία Μένει Μυστικό, η οποία ως στόχο έχει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία κάθε παιδιού από τη σεξουαλική κακοποίηση. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Είναι στελεχωμένοι αποκλειστικά από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και διαθέσιμοι πανελλαδικά. Η κλήση προς τη γραμμή 1056 είναι δωρεάν.
Στο σημείο αυτό θα περιηγηθούμε μέχρι το σπήλαιο του Δήμου Ορεστιάδας. Το σπήλαιο βρίσκεται στο τρίγωνο του Εύρου. Το σπήλαιο βρίσκεται στον Βόρειο Εύρο, προς τη μεθοριακή γραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Είναι κτισμένο ανάμεσα στον Άρτα ποταμό νότια και τον Εύρο βόρεια. Απέχει 17 χιλιόμετρα δυτικά από τον συνοριακό σταθμό Καστανεών για Τουρκία, 22 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τον συνοριακό σταθμό Ορμενίου για Βουλγαρία και 33 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Ορεστιάδα. Πριν την απελευθέρωση αναφέρεται με το όνομα Ισπιτλή. Ως σπήλαιο αναφέρεται επίσημα το 1924 να προσαρτάται στην τότε κοινότητα Κομάρων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί την τοπική κοινότητα σπηλαίου που ανοίγει στη δημοτική ενότητα Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. Στην πλατεία του χωριού υπάρχουν πολλά υπεραιωνόβια δέντρα. Βόρεια του χωριού, στην τοποθεσία κορυφή, υπάρχει το δημοτικό αναψυκτήριο σε χαμηλό υψώμα με θέα τον Κάμπο, του Άρδα και την Αδριανούπολη. Στο υπόγειό του φιλοξενείται η αρχαιολογική εκπαιδευτική έκθεση σπηλαίου, πρόκειται για φωτογραφική αρχαιολογική έκθεση με ευρήματα από τις ανασκαφές των τύμβων του σπηλαίου και άλλων περιοχών του βορείου τμήματος του Εύρου. Απόψε νύχια μα και απόψε νύχια ζημάτα.